έσβησε το μικρό αγγελούδι στο φωνικό τροχαίο που σημειώθηκε στο... Ο μικρός Νικόλας, ηλικίας 2 ετών, που έδινε μάχη στη μεθ παιδών του Παγνή, έφυγε τα ξημερώματα, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και όλο το νησί. Και το παιδάκι το μικρό αυτό εδώ ήταν ο Άγγελος. Άγγελο. Πάλεψε πολύ. Πάλεψε πολύ, αλλά δυστυχώς, τι να πω, δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο συγκινημένος με αυτή την ιστορία που ο Νικόλας ήταν, αν θέλεις, ο πιο μικρός στην οικογένεια από τα εγγόνια. Και όλοι ήταν πάνω του, τον αγαπούσαν τόσο πολύ. Και αυτό τόσο πρόσχαρο παιδί, τόσο γελαστό. Και με φώναζε πάνω του, γείτονα. Ήταν κάτι το πολύ ξαφνικό, κρίμα στο παιδάκι, Άγγελο. Πολύ καλή η γιαγιά του, πολύ καλή άνθρωπη. Δυστυχώς. Το παιδί ήταν αβάπτιστο όταν συνέβη το τροχαίο και αεροβαπτίστηκε με το όνομα Νικόλα στο νοσοκομείο, όπου έδινε μάχη για τη ζωή του, ενώ θεία λειτουργία υπέρ υγείας του Νικόλα τελέστηκε πριν από λίγες ημέρες στον ιερό ναό Αγίας Ζώνης. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί της οικογένειας θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στο δίχρονο αγοράκι, ενώ συγκλονισμένοι είναι δημότες στις Αγίες Παρασκές. Το γνώριζαν, ναι. Μια χαρά ήταν αγγελούδι. Είμαστε τόσο συγκλονισμένοι. Δεν έχει ξανασυμβεί. Δύο χρόνο παιδάκι. Μαρτία. Ήταν τόσο, είχαμε δηλαδή μια στενή φιλία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγονται, είναι το κάτι άλλο. Ναι, από καλοσύνη, από ανθρωπιά, από τι να πω. Στο σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου, είχε χάσει τη ζωή της η γιαγιά του, ενώ το αγοράκι καθόταν στο πίσω κάθισμα μαζί με τη μητέρα του, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. Φταίνε οι κυβερνήσεις που δεν φτιάχνουν ένα δρόμο, το βόρειο οδικό άξονα. Δεν έπρεπε να έχει φτιαχτεί. Απάνω βλέπεις και φτιάχνουν όλος. Όλα τα φτιάχνουν. Εδώ πέρα να μην φτιάξουμε ένα. Έχετε συγκλονιστεί με τον μικρό Νικόλα? Πώς δεν έχουμε. Αυτό ήταν 2 χρονών. Αύριο νομίζω να το κοιτάξουμε. Τραγικό γεγονός, δυστυχώς. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν σε ένα κράτος που δεν σέβεται τους πολίτες. Ένα αγγελούδι, δυστυχώς. Αλλά και πόσοι άνθρωποι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι, δεν έχει σημασία. Είναι σήμερα, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Γιατί? Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις στροφές της Λιγαριάς, όταν ο οδηγός βαν ξέφυγε της πορείας του, με συνέπεια να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να πέσει πάνω στο γιο ταχύ, με τον αλλοδαπό οδηγό να υποστηρίζει ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος για να αποφύγει μια κατσίκα. Και έχω λάβει γνώση ότι έφυγε από τη ζωή το μόλις 2 ετών βρέφος που είχε το τροχαίο και, όπως γνωρίζετε, υπερασπίζομαι τον κατηγορούμενο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μείνω και να τονίσω, διότι έχω πάλι επικοινωνήσει με τον κατηγορούμενο και είναι συντετριμμένος. Είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε να μην συμβεί, συνέβη. Θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά τα θερμά μου συλληπιτήρια και για τον άδικο χαμό και της γυναίκας και του βρέφους. Από τις αρχές του 2024 μέχρι σήμερα, η Κρήτη θρηνεί 6 νεκρούς στην άσφαλτο. Ωστόσο, από το 2000 μέχρι σήμερα, 3 παιδιά κάτω των 3 ετών έχουν χάσει ζωή τους σε τροχαία. Στις αρχές του 2000, πατέρας έχασε τη ζωή του με το αβάπτιστο παιδί του, το οποίο κρατούσε αγκαλιά η μητέρα του, σε τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο προς Μεσαρά. 2 ακόμη μικρά παιδιά κάτω των 3 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν θανάσιμα από γονείς τους στη διάρκεια λυγμών στάθμευσης σε Χερσόνησο και Κίσα Μοχανίων.